από το 39 το μισό εδάφιο. 39 το μισό εδάφιο, σελίδα 873. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθειεν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γιγνώσκεται ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί εκεί αυτού. Για τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν όμως είπε ο κακός εκείνο δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και να πάμε στην άλλη στήλη, στο 13 εδάφιο, ΚΕ13. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει αρθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, όλα τα υπάρχοντα αυτού. Και σ' άλλον μεν έδωκεν 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτών, έκαμε άλλα 5 τάλαντα ως αυτός και τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρόν πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν μετά αυτών. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφεραν άλλα 5 τάλαντα, λέγον Κύριε 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα εγώ επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά των Κυρίων σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας, και φοβηθείς πήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη, ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όταν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό σου εις τους τραπεζίτας, και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετατόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε στον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Αλλά από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού.
και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι αγρυπνείτε. Το κείμενο λέει γρηγορείτε. Δηλαδή ξυπνήστε. Αλλού λέει πιο καθαρά εγέρθητη ο κοιμόμενος και τότε θα σε σοφήσει ο Θεός. Και είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ο δούλος του Θεού να κοιμάται? Έτσι φαίνεται. Και πώς έρχεται ο ύπνος του δούλου του Θεού? Αγρώνει γόρασα. Αγόρασα ένα χωράφι. Πάω να το δω, πρέπει να το φυτέψω, πρέπει να το καλλιεργήσω. Ή πέντε ζεύγη βουών αγόρασα και πρέπει να τα δοκιμάσω. Κάνουνε, οργώνουνε, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω επικερδώς. Και το τρίτο, η γυναίκα είναι υπεύθυνη. Έχω πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις. Τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίδα. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που οδηγούν το δούλο του Θεού, τον δούλο του Θεού σε ύπνο. Τα υπάρχοντά του, οι δουλειές του και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Και τι σημαίνει ύπνος? Ξεχνάνε την αποστολή τους. Ξεχνάνε το λόγο για τον οποίο ο Κύριος πρόσθεσε στην Εκκλησία, θα έλεγα. Ξεχνάνε το λόγο της ύπαρξής τους. Γιατί ήρθα? Για να αποκτήσω πολλά οικόπεδα? Για να κάνω μεγάλες δουλειές? Για να κάνω οικογένεια πετυχημένη? Πετυχημένη, όχι ευλογημένη. Πετυχημένη. Γιατί ήρθε στη ζωή αυτή? Γιατί ο Θεός προγνώρισε το καλύτερο για σένα. Ποιο είναι το καλύτερο? Πότε θα έρθεις στη ζωή αυτή? Πού θα μεγαλώσεις και τι θα κάνεις? Προγνώρισε ό,τι το καλύτερο για να σου δοθεί η ευκαιρία με την πίστη που κάνει δώρο ο Θεός στον άνθρωπο να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού να σωθείς, αλλά και εργάζεσθε μη δια την τροφήν τη φθυρωμένη εις απώλεια, αλλά την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια. Γιατί? Γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, ξαφνικά τις έσχατες αυτές τις μέρες που βλέπουμε, τις οδύνες εγκυμονούσεις, όπως εκδηλώνονται με την κλιματολογική κρίση, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, σε όλη την οικουμένη, και τη Νέα Υόρκη πνίγηκε τώρα προχτές. 14 κράτη σε μια εβδομάδα πνίγηκαν. Είναι φοβερές οι οδύνες της εγκυμονούσης. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά επί παγκοσμίου επίπεδου. Αγρυπνείτε όμως, μην κοιμάσαι, δεν βλέπεις τι γίνεται δίπλα σου. Ξαφνικά, είτε το πιστεύεις αδελφέ μου, είτε δεν το πιστεύεις, θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού. Η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδίων υφίως έρχεται, ξέρετε τις απάντησης αυτού, και εν μια στιγμή ερυπεί ο οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπηγη, οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον και οι ζώντες εν Χριστώ θα αρπαχθούν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Εσύ
η γυναίκα σου, η κόρη σου, ο γιος σου, αν έχεις, θα είναι μέσα. Μήπως κοιμάσαι, αγρυπνείτε, ξύπνα, ξύπνα, μας λέει ο Θεός. Εγέρθητη ο κοιμόμενος, ξύπνα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και τώρα έρχεται η αυτοδικαίωση. Εγώ είμαι δούλος Θεού. Δούλος Θεού είσαι βέβαια. Τώρα όμως το ερώτημα είναι ποιος είναι δούλος Θεού, πιστός, φρόνιμος και αγαθός. Είναι αυτός τον οποίον ο Θεός του εμπιστεύθηκε υπηρέτες να υπηρετεί, δίδοντάς του την κατάλληλη τροφή να τους δίνει στον κατάλληλο χρόνο που θα έχει. Όχι όποτε θέλει, ούτε ό,τι θέλει, ούτε σε όποιον θέλει. Αυτός είναι ο δούλος που κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος του. Όχι ό,τι θέλει αυτός. Οι υπηρέτες δεν είναι αυτοί που αυτός υπολογίζει, ας πούμε οι υπάλληλοι του. Η τροφή δεν είναι αυτή που αυτός θέλει, χρήματα. Και ο κατάλληλος χρόνος δεν είναι αυτός που νομίζει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είναι δούλος πιστός, φρόνιμος και αγαθός. Γιατί αν ήταν, ο Θεός του λέει, επειδή κάνεις ακριβώς αυτό που εγώ σου λέω, το ξαναλέω, επειδή κάνεις τη ζωή σου ακριβώς αυτό το οποίο εγώ σου εμπιστεύθηκα, την κατάλληλη τροφή, το χρόνο το διαθέσιμο, τους υπηρέτες που θα υπηρετείς, εγώ σου υπόσχομαι να σου δώσω όλα τα υπάρχοντά μου μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα τα υπάρχοντά μου θα είναι δικά σου. Αλλιώς, αν πεις, δεν είναι ο κατάλληλος καιρός τώρα, βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Έχω άλλες δουλειές να κάνω. Παραλαμβάνω, αγρών, βόδια, οικογένεια. Τότε ο Κύριος θα του πει, προσέχτε το αυτό αδερφοί, είπαγε εις το πύρτο εξώτερον, εκεί θα λύστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ο Κύριος τα λέει σε μένα αλλά και σε εσάς. Και μάλιστα όχι σε εσάς όλους, σε κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά. Υπάρχει αιώνια απόλαυση, ζωή και ευλογία. Υπάρχει και ο τόπος που είναι κλαθμός και τριγμός των οδόντων. Ο Θεός θα έχει τα δύο έτοιμα, και αυτό και εκείνο. Και λέει τώρα, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου για να εισέλθει στη γη της ευλογίας, στην ουράνια βασιλεία των ουρανών, πρέπει να απαρνηθεί τις σκέψεις του, τις αποφάσεις του, τις γνώσεις του, τις γνώμη του, τις επιδιώξεις του, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Και τι να κάνει, να πάρει το σταυρό του. Και ποιος είναι ο σταυρός του? Το θέλημα του Θεού. Γιατί εγώ τον ελευθέρωσα από την αμαρτία. Τώρα πρέπει εσύ να δουλώσεις τον εαυτό σου στον Θεό, να είσαι ελεύθερος από όλα, δούλος στον, ελεύθερος των πάντων, δούλος στον Θεό, για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Άρα το κρίσιμο ερώτημα, το πρώτο κρίσιμο ερώτημα είναι, να το πω λίγο έτσι χωριάτικα, τι σώει δούλος ή δούλη είσαι? Το πω πιο καλά, τι σώει δούλος είμαι?
είμαι δούλος πιστός, φρόνιμος και αγαθός που ήρθα σήμερα στην Εκκλησία. Γιατί δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στην Εκκλησία, ο ένας στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα εργάζονται, η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Εσύ τι δούλος είσαι? Από αυτούς που θα παραλυθεί ή από αυτούς που θα αφαιθεί στον τόπο του κλαθμού και του τριγμού των οδόντων? Δεν είναι αστεία τα πράγματα, αδερφοί. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι απλά. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Απίστευτα γρήγορα. Αλλά υπάρχει άλλη κατηγορία ανθρώπων. Των δούλων με τάλαντα. Στους οποίους λέει, αγρυπνείτε λοιπόν κι εσείς. Διότι δεν έχει, στον πρώτο έλεγε, δεν ξέρετε την ώρα της ημέρας που θα έρθω. Θα έρθω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν το ξέρετε. Πρέπει να γρυπνείτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν θα λες ότι εγώ όλο το πρωί θα κάνω αυτό που θέλω, όλο το απόγευμα θα κάνω ό,τι θέλω, το βράδυ θα πηγαίνω λίγο στην εκκλησία, θα προσεύχομαι και το βράδυ που θα πηγαίνω σπίτι μου θα προσεύχομαι, θα κοιμάμαι, στο μυαλό μου θα έχω τι θα κάνω αύριο. Όχι. Δεν ξέρετε ποια ώρα της ημέρας έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Τώρα πάμε στους άλλους δούλους. Ιδιαίτερους δούλους, μετάλλαντα. Εκλεκτούς, ικανούς. Σαν το Χιράμ, με μεγάλες ικανότητες. Και τους λέει, αγρυπνείτε κι εσείς. Διότι δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και λάτε να σε εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου είναι σαν κάποιος που αποδημεί και πριν φύγει κάλεσε τους δούλους του, όλους. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων, και θέλω συμπροφητεύσει. Όλοι είσαστε δούλοι και δούλες. Όλοι είμαστε. Και κάλεσε τους δούλους και παρέδωκε σε αυτούς όλα τα υπάρχοντά του. Το ξέρεις, εδώ στη γη μας έχει δώσει όλα όσα αυτός έχει και χρησιμοποιεί εις δόξαν και έπαιρνον του ονοματός του Αγίου. Πώς δοξάζεται ο Χριστός σήμερα? Μέσα από σένα. Όχι, μέσα από το έργο σου. Όχι, μέσα από την καρποφορία σου. Όχι, μέσα από την υπακοή σου. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Και σε έναν κατά την ικανότητά του έδωσε 5 τάλαντα. Έχει ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει, να τα δουλέψει. Τι είναι τα τάλαντα? Το έργο του, ικανότητές του. Στο Χιράμ τι τάλαντα είχε δώσει? Σοφία, σύνεση, εξυπνάδα, κέδρινα δέντρα, πεύκινα δέντρα, πλοία, ό,τι χρειαζόταν για την οικοδομή του ναού. Όλα του τα είχε δώσει. Σε έναν λοιπόν έδωσε 5 τάλαντα και του λέει, εργάσουμε αυτά. Σε άλλον που δεν ήταν τόσο ικανός, γιατί ξέρει τι μπορούμε. Και αν το καταλάβουμε αυτό, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν θα επιτρέψει πειρασμό στη ζωή σου υπέρ του ό,τι αντέχεις, αλλά ούτε και θα σου δώσει τάλαντα περισσότερα από αυτά που μπορείς να εργαστείς. Δεν θα σε βάλει σε ταλαιπωρία. Θα σου δώσει τόσα ώστε μπορείς να τα κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και λέει, πραγματεύτε, δουλέψτε με αυτά μέχρι να ξανάρθω.
και σε έναν που ήταν ο πιο αδύνατος. Δεν μπορούσε να του δώσει 2, 3, 4, 5 τάλαντα. Του λέει πάρε ένα και δούλεψε το. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ικανότητα, δεν έχεις δύναμη. Και εγώ φταίω που έχει αυτός δύναμη, αυτός δεν έχει και αυτός μικρή. Του Θεού είναι. Δεν ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο πράγματα που δεν το έχει δώσει αυτός. Και μετά από καιρό επιστρέφει και φωνάζει τον πρώτο δούλο. Τι έκανες με τα 5 τάλαντα? Α, εργάστηκα και τα 5 τάλαντα κέρδισα άλλα 5. Δηλαδή κέρδισα. Τι τάλαντο σου έχω δώσει? Λέω, αν είναι διακονία στα τάλαντα, να προφητεύω. Και με χρησιμοποίησες και δημιουργήθηκε στη διακονία μου 5 προφήτες, 5 ποιμένες, 5 ευαγγελιστές. Να η διακονία μου. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αν είναι διακονίες, δεν είναι απαραίτητο, οποιοδήποτε έργο είναι αυτό που δίνει ο Θεός. Αλλά ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεσαι καθώς και εγώ του Χριστού. Με τη ζωή σου γίνεσαι τύπος του ποιμνίου και σε μιμούνται. Και τι λέει στον Τιμόθεο ο Κύριος? Λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Σύ λοιπόν τέκνο μου, ενδυναμού δια της χάριτος σε Χριστό Ιησού, και όσα άκουσες από μένα δια πολλών μαρτύρων, αυτά παρέδωσέ τα εις ανθρώπους ικανούς και άλλους να διδάξουνε, ώστε το τάλαντό σου να μεταφερθεί σε άλλους ανθρώπους και από τους άλλους ανθρώπους σε άλλους ανθρώπους και η Εκκλησία να πολλαπλασιάζεται. Ποιο είναι το ταλαντό σου? Ποιος είναι ο καρπός σου? Ποιο είναι το έργο σου? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πρώτον το οικογενειακό, το εκκλησιαστικό. Ποιο είναι το καρπό σου? Πώς εργάστηκες τον ταλαντό σου? Τι έκανες, τι το έκανες? Έρχεται ο πιο αδύνατος, 2 τάλαντα. Ρέκει, τι έκανες εσύ, λέει, 2 μου έδωσες, 2 πάρε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κέρδος 100%. 5 μου έδωσες, άλλα 5. 2 μου έδωσες, άλλα 2. 100% κέρδος. Και στους 2 τι είπε? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Έβγε. Τι είσαι ευαγγελιστής? Πού είναι οι ευαγγελιστές που έκανες? Πού είναι το έργο σου? Ανάλογα με την ικανότητά σου. Και τώρα πάει και στον τελευταίο με την πιο μικρή δύναμη. Πιο μικρή δύναμη δεν υπάρχει. 1 τάλαντο. Και τι του λέει αυτός? Δεν εργάστηκα. Πονηρός και οκνηρός. Καλά στο έδωσα και δεν το χρησιμοποίησες. Δεν εργάστηκα. Και τι το έκανες? Το θάψα. Γιατί φοβήθηκα. Σε φοβήθηκα. Αλλά όχι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πάσο φοβούμενος των Θεών. Και θέλω να το διαβάσω μια φορά ακόμη, γιατί πάντα το διαβάζω και όταν το διαβάζω χαίρομαι. Μακάριος πάσο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν της οδής αυτού, αυτός θα τρώγει εκ του κόπου των χειρών του, μακάριος θα είναι και ευλογημένος θα είναι και η γηνή του και τα παιδιά του, όλοι ευλογημένοι. Αλλά ποιοι? Οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι περπατούντες εν τα σωδής αυτού.
5-2. Εσύ 1. Αλλά σε φοβόμουν, όχι μη σε λυπήσω, αλλά φοβόμουν γιατί είσαι σκληρός. Γιατί είσαι άδικος. Φοβόμουν ότι θα με αδικήσεις, άδικος. Γιατί θερίζεις όπου δεν έσπηρες. Και παράλογος. Συνάγεις όπου δεν διεσκόρπισες. Γι' αυτό φοβήθηκα και το θάψα στη γη. Και ο Κύριος του λέει, καλά δεν τρέπεσαι καθόλου. Όπως το λέω εγώ, καλά δεν τρέπεσαι καθόλου. Είσαι στην εκκλησία, είσαι αναγεννημένος, είσαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και δεν τρέπεσαι καθόλου. Το τάλαντό σου πήγες και το έκρυψες στη γη. Καλά δεν έχεις φόβο Θεού, δεν έχεις ντροπή. Θεωρείς τον Κύριο σκληρό, άδικο και παράλογο. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Μα καθόλου δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι που είσαι αναγεννημένος. Δεν τρέπεσαι που είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν τρέπεσαι να είσαι εδώ και να ακούς το Λόγο του Θεού και να μην λες συγχώραμε Κύριε. Συγχώραμε Κύριε. Καλά δεν κοκκινίζεις, δεν τρέπεσαι. Δεν φοβάσαι τον κλαθμό και τον τριγμό των οδόντων. Δικαιολογία. Φοβόμουνα. Πω. Είσαι σκληρός, άδικος, παράλογος. Και το κρύψα. Πάρτο. Και του λέει, δεν του λέει ότι έχεις άδικο. Δίκιο έχεις. Ξέρεις ότι είμαι σκληρός, ξέρεις ότι είμαι άδικος, ότι είμαι παράλογος. Καλά δε σκέφτηκες να το βάλεις στους τραπεζίτες και να πάρεις τουλάχιστον τόκο. Και πάντα, όπως είπα πριν από λίγο, η απορία μου είναι ποιοι είναι οι τραπεζίτες. Ήρθε σήμερα ο Κύριος και μου λέει, όχι εμένα, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Γιατί πείνασε και μου έδωσες να φάγω. Δίψασε και μου έδωσες να πιω. Ξένος ήμουν και με φιλοξένησες, γυμνός με ενέδισες, ασθενής και εν φυλακή και ήρθες προς εμέ. Και του είπανε, πότε Κύριε σε είδαμε. Εφόσον δεν το έκαμε σ' έναν τον ελαχίστον αδελφών μου, ούτε σε με το έκανες. Ποιοι είναι τραπεζίτες για να πάρεις τόκο, τουλάχιστον τόκο. Δεν έχει απαιτήσει από σένα, ξέρει την αδυναμία σου. Αλλά ούτε στον ελάχιστο αδελφό σου δεν πρόσφερες το ελάχιστο που μπορείς. Δεν έδωσες στους τραπεζίτες το τάλαντό σου για να πάρεις τόκο. Πω πω. Ούτε αυτό δεν έκανες. Καλά δεν τρέπεσαι καθόλου. Δεν τρέπεσαι που δεν εργάζεσαι. Δεν τρέπεσαι που βλέπεις τον αδελφό σου να πεινάει και δεν του δίνεις να φάει. Δεν τρέπεσαι που βλέπεις τον αδελφό σου να διψάει και δεν του δίνεις να πιει. Αλλά αυτός είναι ως τον ελάχιστο αδελφό από πίσω κρύβεται ο Χριστός. Δεν είναι ο ελάχιστος αδελφός, είναι ο Χριστός. Πρώτη φορά το κατάλαβα. Αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον αυτό που το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός να το δώσουμε στους τραπεζίτες. Έχεις λίγο φαΐ, δώσ' το να φάει. Έχεις ένα ποτήρι νερό, τον βλέπεις διψασμένο, δώσ' το να πιει. Είναι άρρωστος, πήγαινε δες τον. Ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Υπάγεται εις το πύρ το εξώτερον.
Θεέ μου, φύλαξέ μας το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αγαπημένα μου αδέλφια, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα και για σας, πιστεύω. Και πού έγκυται αυτή η ιδιαιτερότητα? Βασιλεία των ουρανών, κλαθμός και οδυρμός των οδόντων. Δεν ξέρω τι σου έχει δώσει ο Θεός. Δεν ξέρω αν είσαι ο Χιράμ. Δεν ξέρω αν είσαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αλλά ό,τι και να είσαι, πρόσεχε. Πρόσεχε. Γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και μην ξεχνάμε, δύο θα είναι σε μια κλίνη, εγώ και η γυναίκα μου. Μακάρι να φύγουμε και οι δυο. Αλλά υπάρχει πιθανότητα ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα καθόμαστε κοντά, ο Γιάννης και ο Στάθης. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι μαζί και θα εργάζονται στην κουζίνα, λέω. Η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Γιατί? Γιατί το τάλαντό της, της ελάχιστης, της πλέον αδύναμης, δεν το έδωσε στους τραπεζίτες να πάρει τουλάχιστον τόκο. Αδελφοί μου αγαπημένοι, με τα πάσης προσοχής, ας φυλάτουμε όλοι μας την καρδιά μας, με τα πάσης προσοχής, διότι εκ της καρδίας μας προέρχονται όλες εκβάσεις της ζωής μας. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα να ετοιμαστεί.